Οι τρεις επιστάτες πιστολέρο οδηγούνται στον εισαγγελέα Μαλιάδας. Νωρίτερα, ο ένας από τους δράστες είχε υποδείξει στους αστυνομικούς το σημείο που είχε πετάξει τη μία από τις δύο καραμπίνες με τις οποίες πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δεκάδες αλλοδαπούς εργάτες από τον Μπαγκλαντές, επειδή ζήτησαν τα χρήματα που τους χρωστούσαν εδώ και 6 μήνες για τη δουλειά τους στα χωράφια με τις φράουλες. Και οι τρεις συνελήφθησαν το πρωί στην Αμαλιάδα, ο ένας σε δρόμο της πόλης και οι άλλοι δύο μέσα σε δοκιγορικό γραφείο. Παρά το γεγονός ότι από τα πυρά τους τραυματίστηκαν 34 άνθρωποι, οι επιστάτες ισχυρίστηκαν ότι πυροβόλησαν στο έδαφος για εκφοβισμό και ότι τα σκάγια εξωστρακίστηκαν. Εξωστρακίστηκαν τα σκάγια, τα οποία όπως, όπως πληροφορήθηκαν, γύρω στα 26 άτομα έχουν φύγει από το νοσοκομείο. Σχεδόν όλοι. Περαμένουν 2-3 άτομα για προληπτικούς λόγους. Το πρωί στην περιοχή βρέθηκε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος Δένδιας, ο οποίος επισκέφθηκε το αστυνομικό τμήμα Βάρδας και τον καταβλισμό των μεταναστών στη Μανολάδα. Στις δηλώσεις του είπε ότι το κράτος δεν υπήρξε πάντοτε παρόν και ξεκαθάρισε ότι κανένα από τα θύματα δεν έχει συλληφθεί και ούτε πρόκειται να απελαθεί. Ουδής από τα θύματα είτε κρατείται, είτε υπάρχει πιθανότητα να απελαθεί. Το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει μου επιτρέπει ευθέως να σας δηλώσω ότι έχω την ευχέρεια να δώσω στα θύματα αυτό το καθεστώς που θα τα προστατεύσει από την απέλαση. Στη συνέχεια, ο Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε το νοσοκομείο του Ρίου, όπου νοσηλεύονται οι αλλοδαποί που έχουν τραυματιστεί βαρύτερα. Συνομίλησε μαζί τους και ενημερώθηκε από τους γιατρούς για την πορεία της υγείας τους. Ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι εξετάζεται η δυνατότητα να χορηγηθεί για ανθρωπιστικούς λόγους άδεια παραμονής στα θύματα της επίθεσης. Οι ξένοι εργάτες στη Μανολάδα υποδέχτηκαν με ανακούφιση την είδηση για τη σύλληψη των τριών επιστατών. Όμως πολλοί από αυτούς δηλώνουν ότι μετά από αυτό το ακραίο περιστατικό βίας φοβούνται για τη ζωή τους. Ο ιδιοκτήτης των καλλιεργειών Φράουλας, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο του Πύργου, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα τη Δευτέρα. Ενώ τα δύο άτομα που κατηγορούνται ότι βοήθησαν τους τρεις πιστολέρους στη διαφυγή τους, ο μεν ένας καταδικάστηκε σε 3,5 χρόνια φυλάκιση με αναστολή, ο δε άλλος θα δικαστεί αύριο στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας. Πάντως, οι άλλοι αγρότες της περιοχής διαχωρίζουν τη θέση τους από τον ιδιοκτήτη των καλλιεργειών που συνελήφθη και καταδικάζουν την αιματηρή επίθεση εναντίον των μεταναστών που δυσφημεί και βάζει σε κίνδυνο, όπως λένε, την οικονομία της περιοχής, αφού το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής φράουλας προορίζεται για χώρες του εξωτερικού. Αυτοί οι ελάχιστοι πρέπει να καταδικαστούν. Αυτή τη στιγμή όλη η ελληνική φράουλα και εγώ πιστεύω και όλα τα αγροτικά προϊόντα, γιατί κανείς δεν μαζεύει πορτοκάλια Έλληνας ή λεμόνια ή για παράδειγμα ροδάκινα που έρχονται σε ένα μήνα. Και δεν πρέπει και οι πρόεδροι των αγροτικών συνεταιρισμών να κρύβονται πίσω από τη φράουλα αυτών των περιοχών. Πρέπει να βγουν και να μιλήσουν ανοιχτά. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφτηκε τους μετανάστες που εργάζονται στη Μανολάδα και ενημερώθηκε από την αστυνομία για την υπόθεση. Ενώ στην Αθήνα, στελέχη του κόμματος έκαναν διάβημα διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας για την ανυπαρξία ελεγκτικών μηχανισμών για την προστασία των εργαζομένων. Η επιθεώρηση εργασίας του νομού λειτουργούσε ύπως ελεγχομένη. Οι επιθεωρητές δεν είχαν δυνατότητα να κάνουν ελέγχους γιατί δεν καλύπτονταν ούτε τα έξοδα κίνησής τους. Και δυστυχώς η κυβέρνηση προέβλεπε το Υπουργείο Εργασίας στο νέο οργανόγραμμα να καταργηθεί παντελώς η επιθεώρηση εργασίας στο νομό Ηλίας. Μιλώντας στο Βήμα FM, βουλευτής και γραμματέας μεταναστευτικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινή Πιπηλή, άσκησε δρυμία κριτική στη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μαρία Κανελοπούλου, η οποία χθες είχε καταγγείλει ότι η αστυνομία έχει συλλάβει τα θύματα της επίθεσης στη Μανολάδα. Βγήκε εχθές θρασίτατα, αδιάβαστη, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Κανελοπούλου, η οποία με ένα έξαλλο ύφος κατάγγειλε από το Βήμα της Βουλής, όπου δεν επιτρέπεται να λέμε μπούρδες, ειδικά όταν είμαστε θεσμικός παράγων της λειτουργίας της Βουλής, ότι θα απελαθούν, ότι ήδη έχουν συλληφθεί οι τραυματισμένοι στο Ρίο. Πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Για ακόμη μία φορά ο κύριος Δένδιας ομολόγησε την ανικανότητα τόσο του ίδιου όσο και της κυβέρνησης να διασφαλίσουν την νομιμότητα. Συνεχίζει να κοροϊδεύει τους Έλληνες πολίτες εξαγγέλλοντας νόμους την ώρα που δεν μπορεί να εφαρμόσει τους υφιστάμενους. Το πρόβλημα δεν λύνεται με βόλτες στη Μανολάδα. Η δολοφονική επίθεση εναντίον μεταναστών εργατών γη στη Μανολάδα δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε ένα μεμονωμένο γεγονός, όπως λένε ορισμένοι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εδώ και χρόνια αγωνίζεται ενάντια στις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας των εργατών γη στην περιοχή. Σήμερα η απάντηση πρέπει να είναι πιο αποφασιστική.
Στη Βουλή τώρα για να δούμε τη σφοδρή σύγκρουση Τσίπρας-Τουρνάρα για τις αποκρατικοποιήσεις που πήρε προσωπικό χαρακτήρα. Αφορμή η κατηγορία.